και ασχολούμαι με τεχνικά παιχνίδια, όχι με τυχερά. Αλλά εμένα είναι η δουλειά μου, είμαι από το 1990. Και άρα είσαι αριθμομνήμων, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Το μέτρημα των φύλων είναι μια τεχνική η οποία επιφέρει ένα ποσοστό κέρδος προς όφελος του παίκτη. Το ποσοστό κέρδος στα τυχερά παιχνίδια είναι πάντα προς όφελος του διοργανωτή, είτε είναι καζίνο είτε είναι κρατικό παιχνίδι. Και υπάρχει πάντα ένα ποσοστό κέρδους, είτε είναι 3% που είναι ας πούμε στο blackjack, πάντα υπέρ του καζίνο ή στη ρουλέτα ας πούμε που παίζει ο κόσμος ρουλέτα. Αλλά υπάρχουν παιχνίδια αυτά που συζητάγατε πριν, τα άλογα ας πούμε ή το λότο, αυτά είναι 30%, είναι πάρα πολύ και 50%. Αυτό, 50% αυτό που θέλω να μάθω εγώ επειδή... Αυτό που παίζεις χάνεις 50 ευρώ. 50 δεν μας ενδιαφέρει ευρώ. Να μπούμε στις λεπτομέρειες ακριβώς, μας ενδιαφέρει να δούμε το κομμάτι το κοινωνικό. Το γεγονός ότι εσύ φαντάζομαι ότι σε όλη τη ζωή παίζεις, δηλαδή από το 90 μας λες, είσαι παίχτης δυνατός. Έχεις σπαταλήσει πολύ χρόνο γι' αυτό, αφού αποτελεί και το βασικό σου επάγγελμα. Από το 83-84 διάβασα και το 90 κατάφερα στο blackjack. Και τώρα που ασχολούμαι με το πόκερ πάλι, είναι τεχνικά παιχνίδια όμως αυτά, Ανίτα. Μετατρέπονται και σε τεχνικά, εκτός από τυχερά. Αν έχεις τη γνώση, λες. Και φυσικά, αν, έχεις την, αν είσαι συγκρατημένος άνθρωπος, και παίζεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο, δεν παίζεις τα λεφτά της ζωής σου, δεν παίζεις τα λεφτά της οικογένειάς σου, αποτελεί για σένα ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, που ή θα σου αποφέρει κάποια έσοδα, μπορεί και όχι, μπορεί να χάσεις κάποιες φορές, αλλά τα ποσά που θα χάσεις δεν είναι τέτοια που θα σε καταστήσουν, τέλος πάντων θα πτωχεύσεις. Ανίτα, δεν υπάρχει μπορεί και όχι για μένα. Οι επαγγελματίες, ας πούμε στο πόκερ, είμαστε 30, 40, 50 άτομα σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Πόκερ παίζουν πάνω από 200.000 άτομα στην Ελλάδα. Αν τώρα δεν ξέρω, δεν μιλάμε για μας. Ο κόσμος δεν έχει καμία ελπίδα. Το πιο έξυπνο άνθρωπο, τι προλαβαίνω να πω σε λίγο δευτερόλεπτα, είναι να παίζει όσο το λιγότερο. Και το πιο έξυπνο από όλους είναι αυτός που δεν παίζει καθόλου. Ο πιο κερδισμένος. Ναι. Ο πιο λάθος, να μην πω κάποια άλλη λέξη, είναι αυτός που παίζει μεγαλύτερα ποσά. Κερδισμένος βγαίνεις μόνο όταν δεν παίζεις. Δεν θα μιλήσουμε για 40 άτομα που κερδίζουν στην Ελλάδα και άλλα 500 στον κόσμο στο πόκερ ή στο μπλακτζάκ. Έχουν ικανότητες τις οποίες τις αποκτήσαμε με τη μελέτη. Έχουμε μετατρέψει... Και φαντάζομαι έχοντας χάσει και ποσά πολλά, έτσι. Όχι. Εγώ έκανα 6 χρόνια πρακτική μέσα στο τραπέζι της κουζίνας. Κέρδισα 6 χρόνια πριν πάω να παίξω. Εγώ δεν το πήγες τόσο επιστημονικά, φίλε. Πήγα για να κερδίσω και ήξερα τι θα κερδίσω και πώς θα το επιτύχω αυτό. Είναι ολόκληρη επιστήμη. Το ίδιο κάνω τώρα από το 2007. Που ασχολούμαι με το πόκερ. Διαβάζουμε, κοιτάμε εκπαιδευτικά βίντεο. Μάλιστα. Τζον, επειδή είσαι ένας άνθρωπος που... Ο κόσμος δεν πρέπει να τα ακούει αυτά, διότι ο κόσμος παίζει στην τύχη, δηλαδή, όποιο τυχερό παιχνίδι να παίξει, και αυτό θα επιφέρει μόνο κακό αποτέλεσμα. Το καλύτερο είναι ο κόσμος να μην παίζει, αλλά από ό,τι βλέπω, δεν παίζει το κανάλι σας. Όλα τα κανάλια βλέπω διαφημίζεται τι θα κερδίσουν. Όχι, δεν έχει καμία σχέση το συγκεκριμένο. Αν μιλάς για τους διαγωνισμούς που γίνονται εδώ, δεν έχει καμία σχέση με τζόγο αυτό. Καταρχήν. Δεν ξέρω, μόνο καταστρέφονται. Τελικά τα χρήματα λιποστεύουν, δεν αυξάνουν. Ένα πολύ σημαντικό ανίδα που πρέπει να πούμε είναι, γιατί αφού μιλάτε για άλογα ή διάφορα, οι πληρωμές δεν είναι ανάλογες με την πιθανότητα. Αυτό όποιος το καταλάβει είναι πολύ σωστό, σοφό. Και δεν το λέω εγώ, το λένε οι επιστήμονες. Οι πληρωμές δεν είναι ανάλογες της πιθανότητας. Δηλαδή, αν ήταν επαγγελματίας, οφείλω να του πω ότι είναι επικίνδυνη διασκέδαση και όπως πολύ σωστά είπες εσύ, μόνο αν μπορέσουμε να το κοντρολάρουμε, να είναι σε μια που δεν προξενεί οικονομική και κοινωνική... Βλάβη. Να μην καλύνει αυτή και η οικονομική. Ένα πολύ σημαντικό να πω, όπως μιλάμε, ας πούμε, τώρα που μιλάμε, χάνονται εκατομμύρια στις ρουλέτες. Εμείς όση ώρα μιλάμε κερδίζουμε πάντως τώρα εδώ, γιατί δεν παίζουμε ρουλέτα, blackjack και τέτοια, παιδιά, έτσι. Να ξέρετε ότι έχουμε πάει ταμείο τώρα. Στη διάρκεια θα χάσετε, διότι στο blackjack χάνεις περισσότερα χέρια από αυτά που κερδίζεις. Είναι απλό. Και έτσι στη διάρκεια του μήνα δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσεις. Στη ρουλέτα που χάνονται εκατομμύρια ενός συνομιλού, άμα ποντάρεις το νούμερο 3 και το 3 έρθει, πάλι έκασες. Γιατί ρε Τζον? Θα σας πω το ίδιο σας είπα και για τον Ολυμπιακό, για παράδειγμα ή για το άλογο.
διότι η πιθανότητα δεν είναι ανάλογη της πληρωμής. Δηλαδή, όταν βάλουμε 10 ευρώ στο 3 και έρθει το 3, θα πάρουμε 350 ευρώ. Μα τα νούμερα που έχει η ρουλέτα είναι 37. Θα έπρεπε να πάρουμε 380 για να κερδίσουμε και 370 για να βγούμε χ. Στα 350 είναι σίγουρο ότι θα πάθουμε ζημιά. Απλώς ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό, γιατί σου λέει έβαλα 10 ευρώ και έρθισα 350. Ναι, άρα εννοείς ότι στη διάρκεια, δηλαδή, στη διάρκεια του παιχνιδιού. Ναι, στη διάρκεια όπως δεν υπάρχει ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Αυτό προσπαθώ. Σήμερα πολλοί άνθρωποι θα κερδίσουν στα καζίνο ή σε κάποια εκπομπή ή στα άλογα. Αλλά στη διάρκεια του μήνα, του τριμήνου, είναι μηδέν. Η πιθανότητα είναι απολύτως μηδέν. Όλα εξαρτώνται τον τάρα μας. Ένας επαγγελματίας παίχτης. Είναι από τα λίγα που απαγορεύω. Είναι εξάρτηση και δεν μου αρέσει οι άνθρωποι που αγαπώ να παίζουν με λίγο την εξάρτηση. Δεν μου αρέσει. Δηλαδή, αλλά πάντως ο πιο έξυπνος είναι αυτός που παίζει τα πιο λίγα. Δεν έχει σημασία αν έχεις μισθό 600 ευρώ ή 6.000 ευρώ το μήνα. Έξυπνος είσαι αν παίξεις κάτω από 5 ευρώ το μήνα. Τόσο πολύ πρέπει να το τονίσω εγώ, διότι τα ποσά που πάνε στους διοργανωτές είναι τα τριπλά. Μοιράζουν το 1/3. Είναι, να μην πω μια λέξη. Σίγουρα δεν συμπαίνει, να το πω έτσι απλά. Εσύ συνεχίζεις να παίζεις. Εγώ παίζω επαγγελματικά πόκερ. Πόκερ είναι τεχνικό παιχνίδι για μας τους 40, έτσι. Και όταν το κατέχεις, έχεις προβάδισμα, διότι είσαι καλύτερος από τους άλλους παίχτες. Εγώ να βιβλία έχω εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ. Δεν κάνουμε άλλη δουλειά από το να διαβάσουμε όλη μέρα και να προσπαθούμε να βελτιωθούμε ώστε να έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους από τους υπαίχτες. Αυτό είναι όμως τεχνικό παιχνίδι. Ο κόσμος δεν ασχολείται με τεχνικά παιχνίδια. Ο κόσμος ασχολείται με τυχερά παιχνίδια. Μάλιστα. Η τύχη είναι μύθος από την αρχαιότητα. Δεν υπάρχει τύχη. Καταστροφή υπάρχει πάντως. Μάλιστα. Δεν πρέπει να θα ακούσω αυτά ακριβώς από τον Τζον τον Τάραμα. Πραγματικά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν στην παρέα μας. Και σου ευχόμαστε, Τζον. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Και αν ο κύριος εκεί θέλει να κερδίζει, να μην παίζει άλογα. Μάλιστα. Σίγουρα, όχι άλογα, κανένα τυχερό παιχνίδι. Είτε ναι. Πάντων, όπως είπατε, με το περίσευμά του, όσο το λιγότερα, τόσο πιο έξυπνο είσαι. Επίσης, μπορεί να αποτελέσει και ένα είδος διασκέδασης, παιδί μου. Οι οικογένειές μας τα χρειάζονται τα λεφτά. Βεβαίως. Βλέπω και εσύ διαβάζεις πολύ. Βεβαίως. Πολύ διάβασμα. Βεβαίως. Πολύ διάβασμα, πολλά βιβλία. Όπως και εσύ έχεις διαβάσει πολύ. Δεν έχει σημασία στο άλογο, σας είπα, και να βγει το άλογο που θέλετε και να βγει. Χάσατε. Πάλι χαμένο εσύ, ναι. Ναι, χάσατε και αν βγει. Το ίδιο και με τη ρουλέτα και με όλα. Γιατί η πιθανότητα να βγει με τα λεφτά που πληρώσατε δεν είναι ανάλογη. Δεν μπορώ αλλιώς να σας το εξηγήσω. Βέβαια, υπάρχει την ίδια στιγμή και ένα. Σαφώς υπάρχει εξάρτηση, το πάθος και βεβαίως υπάρχουν και ειδικά οργανισμοί κτλ. Που μπορεί να πάει κανείς για να εξαρτηθεί από τον τζόγο. Γιατί μιλάμε για εξάρτηση σοβαρή, αντίστοιχη με του αλκοόλ, αντίστοιχη με, με των ναρκωτικών και χημικών ουσιών κτλ. Με τα ναρκωτικά, με την ταχύτητα που ακούμε. Βεβαίως. Με όλη εξάρτηση μπορεί να γίνει. Και εμείς πρέπει να φύγουμε από αυτήν και να επιστρέψουμε στη ζωή μας. Μάλιστα. Αυτό μας έχει μείνει. Ευχαριστούμε πολύ, Τζον.